Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μειοψηφίας, τον κύριο Αντώνη Πιταρά, ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό πάντα. Κύριε Πιταρά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Λιμπέρτη. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε σχετικά με τη χθεσινή συζήτηση, διαβούλευση, εν πάση περιπτώσει, που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα ήθελα εσείς να μου κάνετε τη δική σας, έτσι, να κάνετε μια αποτίμηση, εν πάση περιπτώσει, και τι αποκομίσατε από αυτή τη συνάντηση και τι συμπεράσματα βγάλατε. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συντηρητήρια στους οικείους του Γιώργου του Μεσολογγίτη, ενός ανθρώπου που πάντα ήταν πρόσχαρος, ναι, που κατέθετε την ψυχή του και τις γνώσεις του κάθε μέρα στους μαθητές του. Ήταν ένας ενεργός πολίτης, συμμετείχε πάντα σε όλα τα δρόμενα της Νάξου και θα μας λείψει πραγματικά. Απεριόριστα. Ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον Ναξιακό λαό. Πραγματικά, είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι χάθηκε ο Γιώργος. Χθες είχαμε την διαβούλευση για το γήπεδο 8x8. Ναι. Άκουσα με προσοχή όλους τους παρευρισκομένους, ο καθένας, τα σωματεία εξέφραζαν το πάγιο αίτημά τους που ήταν άμεση κατασκευή του 8x8. Ο Δήμος από τη μεριά του μας παρουσίασε για πρώτη φορά ένα σχέδιο το οποίο ήταν για την ολική κατασκευή και εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα να άλλαξε κάτι. Έκανα λοιπόν μια πρόταση η οποία ήταν να ανοίξει μια πόρτα. Επειδή ναι, αυτό ακριβώς θέλω να μας εξηγήσετε. Τι σημαίνει να ανοίξει μια πόρτα, γιατί πολλοί το ρωτούν σήμερα αυτό. Τέθηκαν πολλά θέματα ασφαλείας για το πώς θα γίνεται η διέλευση στο καινούργιο 8x8. Εγώ λοιπόν βρήκα μια πολύ εύκολη λύση να ανοίξει μια πόρτα η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου και στο 8x8. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τρεις ασφαλείς διόδους για το γήπεδο το 8x8. Η πρώτη είναι από την υπόγεια διάβαση από το Λύκειο, που με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετηθούν και οι μαθητές του Λυκείου, θα μπορούν να γυμνάζονται εκεί πέρα. Η δεύτερη είναι από το γήπεδο του ποδοσφαίρου, όπου θα έχουμε και έτοιμα αποδυτήρια. Και η τρίτη διόδο θα είναι από τις δύο εισόδους του κλειστού γυμναστηρίου της χώρας. Οπότε δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας και μπορεί να προχωρήσει άμεσα το έργο. Το έργο που είναι απέτηση των σωματείων και σε δεύτερο χρόνο θα μπορεί να γίνουν και τα υπόλοιπα. Ακούσαμε τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λεονταρίτη, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε βγει στην εκπομπή σας, να λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι του δίνουμε το χώρο και την άλλη μέρα μας παραδίδει το 8x8 με το κλειστό στο χέρι, όσο και αν κοστίσει. Ναι, έδωσε και κάτι παραπάνω ο κύριος Λεονταρίτης. Είπε ότι με 600 χιλιάρια που θα μπορούσε να στοιχήσει το 8x8 και η μελέτη εκεί και η κατασκευή εκεί του έργου για τα όμβρια ύδατα, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί το 8x8 και ένα 11x11 έξω από το προάβλιο του γυμνασίου. Από τη στιγμή που ο κύριος Λεονταρίτης έχει πει δημόσια και είπε χθες και στη διαβούλευση ότι όσο και να κοστίσει, γιατί πολλές φορές παίζουμε και με τα ποσά. Άλλος λέει 300, άλλος λέει 400. Ο κύριος Λεονταρίτης είπε ότι με 600.000 που ήταν η μελέτη μπορεί να γίνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο 11x11. Είπε το όσο και αν κοστίσει. Αυτό πιστεύω μας κάλυψε όλους. Από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο έγινε η χθεσινή συνάντηση? Για να πιστεί ο Δήμος να πάρει αυτά τα χρήματα για την κατασκευή το 8x8. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Χθες λοιπόν είδαμε για πρώτη φορά δύο σχέδια, δύο μελέτες οι οποίες ήταν μη ολοκληρωμένες, τις οποίες έχουν από ότι κανένας άλλος δεν είχε ξαναδεί, όπως ο κύριος Μαργαρίτης, ο κύριος Έπαρχος, η κυρία Κατσάνη, η Δημοτική Σύμβουλη, δεν ξέρω και αν της παράταξης της πλειοψηφίας κάποιος άλλος είχε δει αυτά τα σχέδια και δεν ξέρω μήπως αναγκαστήκαν να τρέξουν και τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το θέμα είναι εγωιστικό. Εγώ δεν είδα στη χτεσινή συνάντηση καμία πρόοδο. Τι λέγαμε πριν τη συνάντηση, τα σωματεία, η περιφέρεια, η αντιπολίτευση, οι απλοί πολίτες, όλοι ζητούσαν την άλλη μέρα το πρωί, αύριο, να ξεκινήσει να γίνεται το 8x8. Ο κύριος Λονταρίτης είπε ότι θα πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής και θα ψηφιστεί να ξεκινήσει άμεσα το έργο. Και από τη Δημοτική Αρχή πάλι δεν ήταν να αλλάξει κάτι. Έμεινε στην αρχική της πρόθεση που ήταν να κατασκευαστεί όλο το έργο και να μην χωριστεί η μελέτη στα δύο. Ναι, ναι. Ακριβώς, να κατασκευαστεί πρώτο το 8x8, να εξυπηρετηθούν οι ομάδες και μετά στην συνέχεια
να γίνει και το υπόλοιπο έργο της ανάπλασης του γυροχώρου, ναι. Χρηματοδότηση. Ναι, ναι. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι μέχρι να βρεθεί χρηματοδότηση για όλο το έργο δεν θα ξεκινήσει κάτι. Δεν ξέρω αν εσείς καταλάβατε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Όλοι μας καταλάβαμε ότι ήταν το γεγονός ότι η περιφέρεια δίνει 400.000 ευρώ στο Δήμο μετά από προγραμματική σύμβαση που είπε ο κ. Λονταρίτης ότι θα την προωθήσει εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο τέλος της εβδομάδας. Θα μπουν τα χρήματα αυτά σε ένα κουμπαρά και θα διεκδικήσουμε τα υπόλοιπα χρήματα που υπολείπονται, 1 εκατομμύριο ή 1 εκατό, δεν κατάλαβα καλά αν είναι 1,5 ή 1,400 το έργο, εν πάση περιπτώσει, και τα υπόλοιπα χρήματα είπαν εκεί ότι μπορεί να, είπε ο κ. Μαυρομάτης, ότι μπορεί να μπουν από το Ταμείο του Δήμου, μπορεί να υπάρξει, να χρεωθεί ο Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από κάποιο πρόγραμμα που ίσως το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, όπως και τα σωματεία, γιατί όταν τέλειωσε η συνεδρίαση, έξω στο φουαγέ του Δήμου δημιουργήθηκαν πολλά πηγαδάκια, ναι. Και παντού ήταν το ίδιο ερώτημα, γιατί δεν ξεκινάει άμεσα το έργο. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Παναξιακού να μας λέει για τα προβλήματα που έχουν για τα παιδάκια να μεταφέρονται με λεωφορείο στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, πολλές φορές με αντίξιες συνθήκες, με κρύο, με βροχή, να περπατάνε μέσα στις λάσπες, να ταλαιπωρούνται. Να σημειώσουμε πολύ σωστό, ας πούμε και ο κύριος Λονταρίτης, ότι αυτό που γίνεται στις Κυκλάδες είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, ένα μέρος με τόσο πολλά νησιά, με τόσες πολλές ομάδες, να χρειάζεται να παίρνει μικρά παιδάκια, να μετακινούνται στα γύρω νησιά. Με κίνδυνο που υπάρχει, να θυμίσουμε ότι οι περισσότεροι αγώνες γίνονται χειμερινή περίοδο, όπου τότε είναι οι κακοκαιρίες και δεν έχει και πολλά πλοία. Δηλαδή, μια ομάδα για να πάει στη Μύκονο μπορεί να αλλάξει δύο καράβια και να καλά, ναι, να κάνει ξέρουμε δύο πολύ καλά την ταλαιπωρία. Διαφορετικές διανυκτερεύσεις. Mm-hmm. Οπότε δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε, να ταλαιπωρείται επιπλέον όλος αυτός ο κόσμος. 10 χρόνια μοιράζονται υποσχέσεις και δεν βλέπουμε κάτι να ολοκληρώνεται. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο κολλάει όλο αυτό το θέμα. Όλη αυτή η διαδικασία και όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει να λύσουμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει και η πολιτική βούληση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Μια άλλη παρατήρηση που έκανα χθες, που έκανα από τη χθεσινή συνάντηση, ήταν ότι έλειπαν πολλοί από τους αντιδημάρχους και πολλοί πρόεδροι. Είδα μόνο νομίζω τον κύριο Κρασάπ, το φιλότη, ο οποίος έφυγε και πολύ απογοητευμένος από την έκβαση της υπόθεσης του κλειστού του φιλωτίου. Χθες πρώτη φορά δεν εμφανίστηκε, δεν θέλω να πω το όνομα, και αυτός που δεν κρύφτηκε ποτέ, χθες πραγματικά δεν εμφανίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω αυτό το έκανε είτε από λύπη είτε από απογοήτευση. Εννοείται τον κύριο Μανιό, εννοείται τον κύριο Μανιό, ναι, επειδή συζητιόταν και ένα θέμα. Εγώ προσωπικά τον εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Μανιό. Ναι. Τον θεωρώ έναν άνθρωπο ντόμπρο, ο οποίος δεν έχει κρυφτεί ποτέ. Ναι. Συμμετέχουν μαζί και στην Τουριστική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ποτέ δεν έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, πάντα είναι ντόμπρος, παίρνει το λόγο. Χθες πρώτη φορά δεν εμφανίστηκε. Πιστεύω ότι δεν εμφανίστηκε λόγω της απογοήτευσής του, όπως και άλλοι αντιδήμαρχοι. Και γενικότερα, δεν ξέρω αν και εσείς παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, παρατήρησα τους αντιδημάρχους να είναι σκυθροποί και προβληματισμένοι. Δηλαδή να μην κατασκευαστεί άμεσα το 8x8, δεν ξέρω αν είναι κοινή βούληση. Α, εννοείται ότι μπορεί να μην είναι κοινό το αίτημα αυτό και εν πάση περιπτώσει η βούληση της Δημοτικής Αρχής και των αντιδημάρχων. Ακριβώς. Γιατί αλλιώς πιστεύω ότι όπως και στα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να είναι όλοι παρόντες. Εντάξει, να πούνε το γεγονός ότι δεν ήταν κάποιοι εκεί ίσως να ερμηνεύεται ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν, είχαν κάποιες δουλειές κτλ. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό που λέτε. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπατε και εσείς, ο κύριος Μανιός προκάλεσε λίγο εντύπωση η μη παρουσία του εκεί, αλλά δεν γνωρίζουμε, μπορεί ο άνθρωπος να είχε κάποια άλλη υποχρέωση και να μην μπορούσε να έρθει. Μάλιστα, άρα λοιπόν. Δημαρχή ήταν περίπου η μισή από την Δημοτική Αρχή. Ναι, έλειπε ο κύριος Έργης, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Έργης και ο κύριος Παντελιάς ήταν αυτοί που έλειπαν. Και ο κύριος Βαθρακοκύλης. Και ο κύριος Βαθρακοκύλης, ναι. Έκανα μια σκέψη την οποία την εξέφρασα και χθες, ότι αν δεν γινόταν αυτή η αντιπαράθεση στην εκπομπή σας και ότι αν δεν είχε πάρει διάσταση το θέμα και δεν είχε αναγκαστεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να μας καλέσει στην διαβούλευση, εμείς σαν δημοτικοί σύμβουλοι πότε θα ενημερωνόμασταν. Και ποιος είναι και ο ρόλος τελικά του Δημοτικού Συμβούλου. Και αν είχε δηλαδή η Δημοτική Αρχή την πλειοψηφία, γιατί να θυμίσουμε ότι δεν έχει την πλειοψηφία, έχει 12 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, αν θα είχαμε κάποιο ρόλο. Γιατί, όπως είπα και χθες, χτυπάει το κινητό, έρχονται κάποια θέματα προς συζήτηση και πηγαίνουμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και μπορούμε να ψηφίσουμε ναι ή όχι. Δηλαδή αυτό το θέμα θα ερχόταν ολοκληρωμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει ή όλο το έργο ή να μην έχει. Αν ψηφίζαμε υπέρ,
θα πήγαινε το έργο να ολοκληρωθεί κατά τη γνώμη μετά από 4-5 χρόνια. Αν ψηφίζαμε όχι, την άλλη μέρα θα κατηγορούμασταν ότι είμαστε ενάντια των έργων της Νάξου. Δηλαδή κάποια έργα, όπως και το λιμάνι, όπως είπα χθες, θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση, όχι να αναγκαστεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος ή οποιοδήποτε να μας καλέσει. Θα πρέπει να είναι πρόθεση να γίνει η διαβούλευση, έτσι ώστε να συζητάμε. Πρέπει να προηγείται η διαβούλευση σε οτιδήποτε συμβαίνει στο νησί. Και μπορεί να γίνεται αυτή η διαβούλευση αξιοπρεπέστατα, το απέδειξαν όλοι όσοι βρέθηκαν εχθές στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί να γίνεται μια επικοδομητική συζήτηση, να λαμβάνονται οι αποφάσεις εις γνώση και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης και των πολιτών και των άμεσα ενδιαφερομένων, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι σωματεία είτε είναι οτιδήποτε άλλο στο νησί. Ακριβώς. Για μένα αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα μετράει η γνώμη των σωματείων, γιατί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Η Δημοτική Αρχή αλλάζει, εμείς αλλάζουμε, τα σωματεία και οι ομάδες θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Εμείς είμαστε υπέρ της άμεσης κατασκευής του 8x8 με όλα τα προβλεπόμενα την τεχνική υπηρεσία, γιατί τέθηκε και αυτό το θέμα χθες. Με όλα τα προβλεπόμενα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, έτσι ώστε το γήπεδο να είναι ασφαλές για τα παιδιά και τους αθλητές και να γίνουν και τα απαραίτητα αποστρακιστικά έργα, έτσι ώστε να μην χαλάσει με την πρώτη βροχόπτωση. Εννοείται, ό,τι πει η υπηρεσία του Δήμου, είμαστε υπέρ. Το θέμα είναι να γίνει άμεσα το 8x8 και σε δεύτερη φάση βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Κάτι το οποίο, από ό,τι φαίνεται, δεν πάμε σε αυτή τη λύση. Πάμε στη λύση να περιμένουμε χρηματοδότηση, να περιμένουμε να γίνει δανεισμός, ώστε να γίνει ολοκληρωμένο το έργο. Και καλό είναι να έχουμε όραμα για να κάνουμε μεγάλα έργα, αλλά ο σκοπός είναι να τα έχουμε κυνηγήσει και σωστά και από την πρώτη στιγμή που υποτίθεται έχουμε τη μελέτη, ώστε να τα προχωρήσουμε και όχι να περιμένουμε τελευταία στιγμή να δούμε αν και εφόσον και πότε, από τη στιγμή που έχουν περάσει χρηματοδοτικά προγράμματα και δεν έχουμε προσπαθήσει να ενταχθούμε σε αυτά. Χθες, τελειώνοντας η διαβούλευση, μου ήρθε μια τάκα. Ήθελα να την πω μπροστά σε όλους, αλλά ειλικρινά ντράπηκα τον κύριο Λεονταρίτη. Έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι ήρθε με τις καλύτερες προθέσεις. Η ατάκα αυτή είναι ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 13,5 χρόνια κοσκινίζει. Αυτό βλέπω εγώ και ελπίζω να μην συνεχίσει το κοσκίνισμα. Γιατί αν θέλαμε, αύριο ξεκινούσε το έργο. Το διαδικαστικό κομμάτι αυτό της χθεσινής συνεδρίασης για μένα δεν δίνει άμεση λύση για την έναρξη των εργασιών. Και έγινε και κάτι που με προβλημάτισε. Έκανε μια ερώτηση ο Βασίλης Βρούτσης ότι στην κυκλοφοριακή μελέτη όλος αυτός ο χώρος είναι πάρκινγκ. Το είχαμε πει και στην εκπομπή μας εδώ, γιατί κάτι θυμόμουν. Και ήταν μια μηχανία. Η απάντηση ήταν ότι αυτή η ερώτηση θα απαντηθεί στο τέλος και από ό,τι κατάλαβα δεν απαντήθηκε ποτέ. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Πεταρά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Γεια σας.